Η κλάση Zumwalt του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού είναι μια εντυπωσιακή κλάση αντιτοροπηλικών που περιλαμβάνει τρία πλοία κατευθυνόμενων πυράβλων με στέρθ δυνατότητε. Ένα από τα πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικά του είναι η τιμή του, αφού αποτελεί το πιο ακριβό αντιτοροπηλικό που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Με κόστο 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια δεν αποτελεί απορία γιατί η κλάση Zumwalt έχει δεχθεί τόσο σκληρή κριτική. Το μεγαλύτερο ποσοστό της κρατικής αυτής αφορά ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα χαρακτηριστικά του, το Advanced Gun System, εξελεγμένο σύστημα όπλου, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Το AGS είναι ένα ναυτικό πυροβολικό σύστημα, το οποίο παρέχει μεγάλη εμβέλειας ναυτική υποστήριξη πυρός εναντίον στόχων εδάφου. Κάθε αντιτοροπηλικό Zoom Gold διαθέτει δύο από αυτά τα συστήματα που ρίχνουν 155 χιλιοστών βλήματα. Η εμβέλεια του συστήματο είναι περίπου 60 με 100 χιλιόμετρα. Αλλά τι συνέβη και το σύστημα δεν δούλεψε ποτέ. Το σύστημα θα χρησιμοποιούσε τα εξειδικευμένα πυρομαχικά Long Range Land Attack Project Tile. Τα οποία σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το AGS στα πλοία Zumwalt. Ωστόσο, όσο γινόταν η ανάπτυξη αυτών των μεγάλη εμβέλειας κατευθυνόμενων πυράβλων, το κόστος του έφτασε το εξωφρενικό ποσό των 800.000 με 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά μονάδα. Ο Αμερικανικό στρατό αποφάσισε τότε να ακυρώσει το πρόγραμμα εξαιτία του υψηλού του κόστου. Το αποτέλεσμα ήταν το AGS να γίνει άχρηστο αφού δεν έχει μέχρι σήμερα βλήματα για έκτοξευση. Αρκετέ ιδέε υπήρξαν εκ τότε για αντικατάσταση του AGS, αλλά τίποτα δεν έγινε επίσημο μέχρι το 2021. Τον προηγούμενο χρόνο, όμως, το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει κάθε 155 χιλιοστών AGS πυργίσκο με συστήματα εκτόξευσης υπερηχητικών πυράβλων. Το κάθετο σύστημα εκτόξευσης θα ρίχνει τους Conventional Prompt Strike (CPS) υπερηχητικού πυράβλους. Ωστόσο, ο πύραυλος δεν είναι αρκετά μικρό για να χωρέσει στο MK57 σύστημα κάθετης εκτόξευσης που διαθέτουν τα Zoom Gold. Γι' αυτό και οι CPS υπερεχητικοί πύραυλοι θα χρειαστούν χώρο για ένα νέο σύστημα εκτόξευσης το οποίο θα αντικαταστήσει το AGS. Οι εργασίες για αυτή την αλλαγή θα ξεκινήσουν το 2024. Ο CPS φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα των αντιτορπιλικών Zumwalt, μια και η υπερηχητικοί πύραυλη είναι οι νεότερε και πιο επικίνδυνε απειλέ τη εποχή μα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.